Καλησπέρα σε όλους στην Κατημεοκήθο. Παίζουμε 60 seconds. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να σωθούμε από την κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε πολλά εργαλεία για να τα καταφέρουμε αυτά και χρειαζόμαστε και ένα ακόμα άτομο. Εκτός για να μαζέψουμε τόσο πολύ φαγητό που δεν χρειάζεται. Χρειαζόμαστε τσεκούρι, όπλο, χάρτη, boy scout, ραδιόφωνο, και medikit. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουμε. Υπάρχει και ο χάρτης με τις, και ο φακός που επίσης το θέλουμε. Ένα εδώ, δύο εδώ, τρία εδώ. Και το ammunition είναι εκείνο, πώς λέγεται. Λοιπόν, πάω να τα πάρω αυτά όλα. Ένα, δύο, τρία. Σπάρουμε και ένα φαγητό. Χρειαζόμαστε ραδιόφωνο, το σκάκι το δαμε. Νερό αυτά. Back spray, τσεκούρι. Για να δούμε εδώ και τη γυναίκα μου τη χρειάζομαι. Και το πλάκι το χρειάζομαι. Και ότι ήτανε κάρτες. Εδώ τι έχουμε, χάρτης. Σίγουρα θέλουμε νερό. Πάμε, 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 πάμε και νομίζω κάπου εδώ θα το σταματήσω. Να δω τι έχουμε πάρει, δεν νομίζω ότι προλαβαίνω και παραπάνω πράγματα. Νομίζω πως τα πήρα όλα. Έτσι νομίζω. Δεν πήραμε την κλειδαριά, αλλά νομίζω πως είμαστε αρκετά καλά. Βρήκαμε και ένα νεράκι. Νερό θα πάρουμε την τέταρτη μέρα. Δεν θέλω να ξοδευτώ σε τίποτα. Ίσως χρειαστεί άμα βγάλω να βγάλω ένα άτομο όλο κι όλο. Πρέπει να πάμε σαν... Δεν ανοίγουμε κανέναν. Είναι πολύ ύποπτο. Στη δεύτερη μέρα κάποιος να μας βαράει την πόρτα. Περιμένω πως και πως να ακούσουμε στο ραδιόφωνο όσον αφορά τις λεπτομέρειες της διάσωσής μας. Ωραία, τους δίνουμε νερό. Λοιπόν, Boy Scout. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω τα καταφέραμε, μια χαρά. Συνεχίζουμε ακλόνητοι. They are in our soup, they are in our water. Boy Scout για άλλη μια φορά. Αν και back spray είναι το σωστό. Νομίζω πως τα καταφέραμε. Μπράβο, πήραμε και ένα νερό. Όλα κομπλέ. Οκ, ας χρησιμοποιήσουμε τον Boy Scout. Μέχρι στιγμής τρεις φορές το έχουμε χρησιμοποιήσει σε 7 μέρες. Μια χαρά. Την 8η μέρα έχει νερό. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε back spray. Ελπίζοντας να μας σώσει. Και θέλω να πιστεύω ότι μας έσωσε. Τέλεια. Ωραία, φαγητό, νερό και για τους δύο. Πολύ πολύ καλά. Και τι λέει. Μα το δες εδώ και αντιμιά. Και μας χάλασε ο χάρτης έτσι απλά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Boy Scout άραγε για να το φτιάξουμε. Πάνω που λες ότι τα έχω όλα, παπ σου λέει και αντιγιά. Οπότε για άλλη μια φορά είναι πολύ δύσκολο να σωθούμε. Ας στείλουμε την Madame, την Dolores. Οκ. 12η μέρα όλα. Ας ακούσουμε και το ραδιοφωνάκι μας.
Είναι το κλασικό σήμα που μας αναφέρει ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει ο στρατός. Νεράκι, 12η μέρα. Πρέπει να φτιάξουμε το χάρτη μας παρόλα αυτά. Χωρίς χάρτη δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για να δούμε και τι επικρατεί έξω, μήπως στείλουμε κάποιον. Teddy's hungry. Να τον ταΐσουμε. High radioactive. Οκ, okay, χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα, ελπίζω να μην διαλυθεί. Διαλύθηκε η μάσκα μας, τέλεια. Πάνω που βρήκαμε 2 νερά και 2 φαγητά, κρίμα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά περιμένουμε. Σε αυτή τη φάση ό,τι και να εμφανιστεί, εγώ θα πατάω ναι. Και μόλις ηρεμήσει κιόλας έξω το contamination, όπως αναφέρει εδώ. Ωραία, ας πάρουν ένα φαγητό, ένα νερό καλύτερα. Ναι, ίσως και ένα φαγητό ήταν τώρα που το βλέπω. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ούτε μάσκα ούτε χάρτη, είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, ας τους ταΐσουμε, ας τους ποτίσουμε. Χρησιμοποιούμε και την τάμα, γιατί αυτοί δεν παίζουν σκιά, παίζουν τάμα εδώ πέρα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον Boy Scout να φτιάξω κάτι. Για να ακούσουμε το ραδιόφωνο μας τι μπορεί να μας προσφέρει. Τέλεια, οπότε μπορούμε να βγούμε και θα στείλουμε την Dolores. Δεν μας ενδιαφέρει καν να πάει να πηδηχθεί. Ούτως ή άλλως έξω θα τη βγάλω και ελπίζω να επιστρέψει με κάτι καλό. 20η μέρα όλα αυτά. Ας βγει να δούμε τι μπορεί να μας φέρει, που προφανώς δεν θα μας φέρει και τίποτα, έτσι όπως τη βλέπω. Νεράκι. Όχι, δεν πρόκειται να ανοίξω. Δύσκολη κατάσταση γενικά. Ξεκινήσαμε ωραία, αλλά το χάσαμε το παιχνίδι μας εδώ. Καθαρά ξεκινήσαμε από την πλημμύρα, από αυτή την παλιοπλημμύρα. Όλα κυλάνε όμορφα και ωραία. Και να που δεν έχουμε το χάρτη μας, ας εμφανιστεί το Boy Scout. Το χρησιμοποιήσαμε τόσες πολλές φορές στην αρχή, γιατί το χρησιμοποιούμε και τώρα. Ωραίος ρουνιάρης. 24η μέρα. Και τι αναφέρει? Η Dolores λέει δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Άντε να σου στείλω κι αυτόν. Α, τέλεια. Οκ. Μας τρελάθηκε ο αγαπητός Τίμι. Όχι, δεν θα το στείλουμε έξω. Δεν μπορούμε πλέον να στείλουμε κανέναν έξω πέραν από αυτά που μας αναφέρουν ότι θα το βγάλουμε και έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί κάτι προέκυψε. 25η μέρα. Οπλάκι. Στα 4 μέτρα. Στα 5 μέτρα, στα 3 μέτρα, τι θέλεις. Διαλύθηκε το όπλο μας. Παλεύουμε τον εαυτό μας. Συνεχίζουμε, πείσουμε. Να, τώρα, αν μου χτυπήσει κάποιος την πόρτα, θα ανοίξω. Και ας πλαγωθούμε ότι σε άλλους θα δει μια κάλτσα στο χέρι μου. Πιο λογικό είναι να τρομάξει αυτός παρά εγώ. Οκ. Ας διαλυθεί και αυτό ούτως ή άλλως. Εδώ που φτάσαμε, αυτά ακριβώς διαλύθηκε. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει σωτηρία. Αρχίζει από τρελαίνεται και ο ίδιος και... Ας χρησιμοποιήσουμε τον Boy Scout. Πολύ χρήσιμο όπως και να το κάνουμε. Αλλά έχουμε τόσα πράγματα τα οποία μακάρι να φτιάχναμε.
Συνεχίζουμε, Κλόιν. Είπαμε για την 30η μέρα. Λογικά θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι 40-45. Εάν δεν σηκωθεί να φύγει μόνος του. Φωτίζουμε, ταΐζουμε. Σταθερά. 31η μέρα. Και παλεύει με τον εαυτό του. Όχι, δεν θα πάμε. Μήπως και έρθουν να μας σώσουνε. Αν και έχουμε ακόμα και φαγητό και νερό για να αντέξουμε αρκετά. Μας αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα. Okay. Για να τα βρούμε με το φακό. Πώς και δεν χάλασε και ο φακός. Και βρήκαμε κάρτες. Τραγικό. Αύριο θα πιει το νερό του. Μάλιστα, οκ. Ας πάμε να τους βοηθήσουμε. Το πολύ πολύ να με σκοτώσουν. Πάντως άρρωστος δεν είναι. Ας φύγει λίγο νεράκι. Προχωράμε στην 35η μέρα. Κυλάνε ομαλά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι οι φίλοι μας δίπλα θα μας βοηθήσουν, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να αντέξουμε για πολύ καιρό ακόμα. Boy Scout. Χαλάει το Boy Scout άραγε. Είναι το μοναδικό το οποίο δεν χαλάει. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Πάμε για την 37η μέρα. Στην 37η μέρα διψάει. Οφείλουμε να θα πιει αύριο, είπαμε. Okay. Πάμε για extra supplies. Και μας πέθανε. Giant explosion. Μάλιστα, ποτέ δεν έχασα από βόμβα. Να και κάτι που γνωρίσαμε για πρώτη φορά. Λοιπόν, για άλλη μια φορά δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Το να μας σώσει τελικά η κυβέρνηση και ο στρατός είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε. Γεια σας.